Την παρέμβαση της Βουλής για την εκ νέου διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος κατέθεσε το πρωί στο γραφείο του Κωνσταντίνου Τασούλα το υπόμνημα της οικογένειας του θύματος προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Στο υπόμνημα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που σύμφωνα με την οικογένεια συνθέτουν εικόνα δολοφονικής επίθεσης εναντίον του πρώην Υπουργού και ζητούν από τον εισαγγελικό λειτουργό να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να αναδειχτεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η Οδύνη και για τον χαμό του, αλλά και βεβαίως και ο τρόπος που χάθηκε και τόσο ξαφνικά. Σε ανάρτησή του που ακολούθησε, ο Γιώργος Παπανδρέου επισημαίνει ότι υπήρξαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και παλινοδίες στις έρευνες για τις ιδιαιτέρως περίεργες συνθήκες της απώλειας του Σύφη Βαλιράκη. Επιθυμία όλων μας, πολιτικών και ενεργών πολιτών, δεν είναι να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη και να υποδείξουμε το έργο των λειτουργών της, αλλά να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην καλή και δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, γιατί μόνο έτσι εμπεδώνεται κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των θεσμών και επικρατεί αίσθημα δικαίου. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο ως Βουλή να εκφράσουμε τους βάσιμους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας, συμβάλλοντας και εμείς, ώστε να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και έχει κολυμπήσει. Ηρωνικό. Είχε κολυμπήσει μέχρι την Αλβανία για να σωθεί. Ο πρώην Πρωθυπουργός είχε μιλήσει συγκινημένος στην Κρήτη TV για την απώλεια του στενού συνεργάτη και φίλου του λίγα 24 ώρα μετά την είδηση του θανάτου του. Ήμασταν καθαριστές σε πολλά μεγάλα μαγαζιά και εργοστάσια στη Σουηδία, στη Στοχόλμη. Μαζί ονειρευόμασταν την επιστροφή και βεβαίως οργανώναμε με τον κάθε τρόπο που μπορούσαμε την αντίσταση ενάντια στη Χούντα. Σε αυτή την Κρήτη των αγώνων, σε αυτή την Κρήτη της ελπίδας, όλοι μαζί. Ήθελε επίσης πάντα να υπηρετεί την πατρίδα του, την Κρήτη, τα Χανιά, δεμένος με τον τόπο του. Η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του ειδικού πραγματογνώμονα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια. Ο Αναστάσιος Δέδες καταρρύπτει στην έκθεσή του τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη οφείλεται σε ατύχημα. Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε από τρεις αυτοψίες, ο ίδιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατον ο χειριστής να χτυπηθεί από τη δική του προπέλα. Αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα σε σχέση με το πόρισμα του λιμενικού για τις συνθήκες θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Thank you.